πρώην Ρώσος πρόεδρος και είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Ρωσία, Δημήτρη Μετβέντεφ, ανέφερε πως η Ρωσία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν χρειαστεί σε προκαθορισμένες περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα σίγουρα δεν πληροφάρει. Αντίθετα, θεωρεί πως το ΝΑΤΟ δεν θα επέμβει, θεωρώντας την ασφάλεια των δυτικών κοινωνιών πολύ πιο σημαντική από την Ουκρανία, εννοώντας πως μια πυρηνική αντιπαράθεση θα κατέστρεφε τη Δύση στο σύνολό της στα πλαίσια του δόγματος της αμοιβαίας καταστροφής, που ουσιαστικά ποτέ δεν τέθηκε σε αναστολή. Όπως σημείωσε, φανταστείτε ότι η Ρωσία αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το πιο τρομερό όπλο κατά του Ουκρανικού καθεστώτος, το οποίο έχει διαπράξει μια μεγάλη κλίμακα σε επιθετική πράξη, είναι επικίνδυνη και για την ίδια την ύπαρξη του κράτους μας. Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει άμεσα στη σύγκρουση ακόμη και σε αυτή την κατάσταση. Ο Μετβέντεφ πρόσθεσε πως η ασφάλεια της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου και των Βρυξελών είναι πολύ πιο σημαντική για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία από τη μοίρα της αφανισμένης Ουκρανίας, την οποία κανείς δεν χρειάζεται, ακόμα και αν είναι άφθονα εφοδιασμένη με διάφορα όπλα.